Έξω από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Δράμα συγκεντρώθηκαν σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και στο πλαίσιο της θέσης εργασίας που κήρυξε η ΔΟΕ για σήμερα από τις 11 έως και τις 3 το μεσημέρι για όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης, όπως επρόκειτο να είναι το σημερινό θέμα των σεμιναρίων από σχολικούς συμβούλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απέκλεισαν τον χώρο του σχολείου, τα μέλη του συλλόγου και της διοίκησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν εμπόδισαν βεβαίως την είσοδο εκεί, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να εισέλθει στον χώρο αυτό, αφού ακόμη και οι σχολικοί σύμβουλοι ήταν έξω από τον χώρο του σχολείου. Βεβαίως, κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν και μικροεντάσεις, οι οποίες όμως προσπεράστηκαν στην πορεία και στην συνέχεια της διαμαρτυρίας. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευτικοί δεν διαφωνούν με την αξιολόγηση, αλλά με τον τρόπο που διαχειρίζεται το θέμα και που προωθεί το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα ο Σύλλογος έχει προκηρύξει 3 ώρες στάση διευκολυντική για όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, με σκοπό να ακυρώσουμε το σεμινάριο το οποίο κάνουν οι σχολικοί σύμβουλοι για την αξιολόγηση παύλα χειραγώγηση. Είναι μια απόφαση της Ομοσπονδίας για όλη την Ελλάδα, οποτεδήποτε γίνονται ανάλογα σεμινάρια. Και μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπετε και εσείς, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων και το σεμινάριο θα ακυρωθεί. Εσείς δεν λέτε όχι στην αξιολόγηση, αλλά όχι με τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο. Εμείς και σαν Σύλλογος και σαν Ομοσπονδία στη Δράμα 17 του μηνός κάναμε μια ημερίδα για το θέμα της αξιολόγησης και κάναμε σαφές εκεί μέσα ότι δεν είμαστε αντίθετοι σε μια αξιολόγηση, αλλά όχι αυτή που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και δεν το λέει μόνο το συνδικαλιστικό κίνημα, το λέγανε και οι πανεπιστημιακοί που ήταν καλεσμένοι στην ημερίδα. Τι πιστεύετε, ότι θα στείλετε με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα σαφές για το τι ακριβώς εσείς πιστεύετε για την αξιολόγηση, κυρία Αρτεμιά? Εμείς θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η βάση των εκπαιδευτικών δεν συμφωνεί με αυτή την αξιολόγηση, μια και από ό,τι λένε και αυτοί ότι για να περάσει οποιαδήποτε αξιολόγηση πρέπει να είναι αποδεκτή από τους αξιολογούμενους. Και σαν κλάδος έχουμε κάνει και συλλογή υπογραφών με μεγάλη επιτυχία και σε επίπεδο νομού, απλά και μόνο για να δείξουμε την αντίθεση της βάσης και να κάτσει η κυβέρνηση στο τραπέζι της συζήτησης. Πόση ώρα θα είστε εδώ σήμερα? Μέχρι τις 2 η ώρα που λήγει η στάση εργασίας και θα αποχωρήσουμε. Και εδώ είναι εκπαιδευτικοί από όλο το Δήμο της Δράμας. Εκπαιδευτικοί από όλο το Δήμο της Δράμας και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει προκηρυχθεί στα 3 ώρες στάση εργασίας. Έχουμε καλέσει τους συναδέρφους. Διοργανώνεται σήμερα ένα σεμινάριο για να γίνει μια επιμόρφωση για την αυτοαξιολόγηση. Ο Σύλλογος Διδασκών, όπως και η ίδια η Ομοσπονδία μας, η ΔΟΕ, έχει δηλώσει ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε αυτή τη μορφή της αξιολόγησης. Γενικά δεν λέμε όχι στην αξιολόγηση. Θέλουμε μια ουσιαστική αξιολόγηση που θα αποβλέπει στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Θέλουμε να παρέχει στήριξη ουσιαστική με διοργάνωση σεμιναρίων, να μπορούν οι συνάδελφοι να συμμετέχουν, να επιμορφώνονται και έτσι να μπορούν να είναι καλύτεροι στο διδακτικό τους έργο. Η όλη η ενέργεια που διεξάγεται από την πλευρά του Υπουργείου έχει τις αντίθετες επιδιώξεις. Θέλει να χειραγωγήσει τον κόσμο, θέλει να δημιουργήσει ένα κλίμα πολύ άσχημο στα σχολεία. Θα υποβαθμιστεί ακόμη και το ίδιο το δημόσιο σχολείο. Θεωρούμε ότι είμαστε σύσσωμοι, άλλωστε βλέπετε και την εικόνα που υπάρχει γύρω μας. Το περιμένατε αυτό, αυτή την μεγάλη ανταπόκριση? Έχουμε κάνει πολλές δράσεις το τελευταίο διάστημα και η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση. Σίγουρα ο εκπαιδευτικός κόσμος έχει διέστηση και έχει καταλάβει αυτό που ετοιμάζεται. Την ιστεροφημία. Επικράτησε μια μικρή ένταση, αλλά είναι ένα τυχαίο συμβάν. Ο συνάδελφος δεν είχε δίκιο, διότι δεν εμποδίστηκε από κανένα. Το μόνο εμπόδιο είναι ηθικό. Ο καθένας με τον εαυτό του θα συζητήσει και θα αποφασίσει.
Όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων και δεν εμποδίστηκε κανένας από κανένα. Μαζευτήκαμε σήμερα στο 16ο Δημοτικό Σχολείο. Οι δάσκαλοι, οι διευθυντές και οι σχολικοί σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για να αντισταθούμε στην επιβολή της αξιολόγησης, χειραγώγησης που προωθεί η κυβέρνηση. Όλες μας οι δράσεις έχουν επαρθεί μέσα από μαζικότατες συλλογικές διαδικασίες 2 μήνες τώρα. Γι' αυτό βλέπετε και όλοι ότι είναι πάνδημη η συμμετοχή των συναδέλφων στον ομό. Από εκεί και πέρα, όποιος ήθελε να μπει μέσα, φυσικά και δεν εμποδίζεται, δεν εμποδίζουμε κανέναν. Είμαστε εδώ για να αντισταθούμε και να διαμαρτυρηθούμε. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ηθικής συνείδησης του καθένα, κατά πόσο σέβεται τις συλλογικές διαδικασίες ή κατά πόσο βάζει το ατομικό του ιδιωτελές συμφέρον πάνω από τη συλλογικότητα. Όταν έξω από το σχολείο είναι 300 δάσκαλοι μαζεμένοι και η συμμετοχή σε όλο τον ομό είναι πάνω από 90%, τότε αυτοί οι ελάχιστοι που μπήκανε μέσα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτοί οι ελάχιστοι δεν είχαν πατήσει και το πόδι τους σε καμία συλλογική διαδικασία. Από την αρχή βάλαν τον εαυτό τους και το δικό τους συμφέρον πάνω από το συμφέρον των συναδέλφων. Σήμερα κάναμε αυτό, προχωράμε τώρα στο επόμενο βήμα. Ο αγώνας για τη δημόσια παιδεία, για έναν εκπαιδευτικό που δεν θα τον ξανακάνουν δασκαλάκο, για έναν εκπαιδευτικό που θα δουλεύει για όλα τα παιδιά, κυρίως τα φτωχά παιδιά του λαού, για ένα δημόσιο σχολείο των ίσων ευκαιριών και όχι της ελίτ. Συνεχίζεται πάλι με συλλογικές διαδικασίες. Θα βρούμε τον τρόπο έτσι να συνεχίσουμε ενωμένοι και μαζικά. Όσο είμαστε ενωμένοι και έχουμε μαζικές συλλογικές διαδικασίες, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να μας κάμψει. Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να αλλάξει το σχολείο, να το κάνει ένα σχολείο που θα είναι τύπης δημόσιο αλλά ουσιαστικά ιδιωτικό, που οι γονείς θα πληρώνουν και θα φροντίζουν μόνο τα παιδιά των οικονομικά ισχυρών.